Κύριε Μαλλιά, βεβαίως και δεν θα μιλήσουμε για το βιβλίο σήμερα. Αυτό θα έχει την ευκαιρία άλλωστε να το παρουσιάσετε στην Κρήτη 5 και 6 Μαρτίου. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω με την οπτική ενός διπλωμάτη με 35 χρόνια θητείας στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πρώτα-πρώτα, το πλαίσιο πάνω στο οποίο έχουμε αυτή την επανεκκίνηση στο Κυπριακό, γιατί επανεκκίνηση είναι τουλάχιστον και επικοινωνιακά. Θέλω να πω δηλαδή, αν η χρονική στιγμή, η πολιτική και η οικονομική συγκυρία είναι τέτοια που να μας επιτρέπει αισιόδοξες σκέψεις. Κύριε Σαχίνη, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι, ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκατε πριν από λίγο. Αναφερθήκατε σε αυτά που συμβαίνουν στη Βοσνία και Ριζεγοβίνη. Ναι, και οποία είναι δίπλα μας, και έχουν, λέμε ότι μας αφορούν. Μας αφορούν όλα. Ναι. Αυτά που συμβαίνουν στη Βοσνία και Ριζεγοβίνη, καταρχήν στην εξωτερική πολιτική σε δίνει σχέσεις, τα πάντα είναι θέμα αξιοποίησης των ευκαιριών, είναι θέματα συμφερόντων, δεν υπάρχει δίκαιο. Αν αυτό δεν το εγνώρισα και αν θέλετε ήμουν ένας ουτοπιστής ή οραματιστής σε ηλικία 20 χρονών, διότι ήμουν σαν Έλληνας διπλωμάτης και έχοντας υπηρετήσει την Ελλάδα 37 χρόνια συνολικά, έμαθα πολύ γρήγορα και με τον πιο έτσι σκληρό τρόπο αν θέλετε, ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν επικρατεί το δίκαιο, επικρατούν τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα όμως μεταβάλλονται. Μεταβάλλονται στον χρόνο, μεταβάλλονται σε σχέση με την ιεράρχησή τους και κυρίως σε σχέση με το περιεχόμενό τους. Θα έλεγα ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βοσνία είναι ένα σημαντικό όπλο διπλωματικό στα χέρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος. Και εξηγώ. Είναι αδύνατο στην Ευρώπη να προέλθει μέσα από τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό που ξεκινούν με βάση το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο είναι αφετηρία, ένα δυσλειτουργικό κράτος, ένα κράτος που να έχει τα χαρακτηριστικά της Βοσνίας και Ριζεγοβίνης. Η Βοσνία και Ριζεγοβίνη μέσα από τις συνθήκες των Παρισίων και του Ντέιτον του 1995 ήταν μια λύση της στιγμής για να σταματήσει ο πόλεμος. Σίγουρα όμως αυτό το κράτος δεν ήταν ένα κράτος που μπορούσε να έχει μία διαδικασία λήψης απόφασης, δηλαδή να βγαίνει μία απόφαση από όλους τους κατοίκους και από όλες τις οντότητες που τους συμφέρουν. Άρα, να ένα επιχείρημα αμέσως, το οποίο κάλλιστα θα βάλουμε στο τραπέζι. Το λέω αυτό διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι το μοντέλο της Βοσνίας και Ριζεγοβίνης το εμπνεύστηκαν οι αρχιτέκτονές τους από το εντός εισαγωγικών πετυχημένο μοντέλο της Κύπρου. Άρα να έχουμε ένα 38 επιχείρημα ότι ένα κράτος στο οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει με μια κυριαρχία πραγματική και όχι στα χαρτιά, όχι στο σύνταγμα, πραγματική σαν μια διεθνής οντότητα και συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, απαντώ τώρα στο ερώτημό σας. Αυτό που συμβαίνει στο Κυπριακό, η επανεκκίνηση, δεν αποτελεί έκπληξη. Το γνωρίζαμε και το περιμένουμε τουλάχιστον πάνω από ένα χρόνο. Το είχαν προαναγγείλει και ο αποπεμφθής κύριος Ντάουνερ, ο Αυστραλός αν θέλετε μεσολαβητής των ΗΠΑ, μάλλον έχει η εντολή του λέγεται οι καλές υπηρεσίες, και πολλοί άλλοι. Πρόκειται για μια επανεκκίνηση με όρους σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν διαφοροποιημένους από τα προηγούμενα σχέδια, αλλά είμαστε ακριβώς στην επανεκκίνηση, είμαστε στην αφετηρία και όχι στην κατάληξη. Οι συνθήκες αυτής της αφετηρίας είναι ίδιες για παράδειγμα με το 2004 όταν ο Κυπριακός λαός σε συντριπτική πλειοψηφία πέριψε το σχέδιο Ανάν, αλλά
Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Είχαμε μια Κύπρος, ναι, θυμίζω για τους ακροατές περισσότερο, για εσάς, εσείς τα ξέρετε, εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μια Ελλάδα που δεν είχε αυτή την οικονομική κατάσταση που έχει σήμερα. Σήμερα την έχουν και δύο χώρες, και Ελλάδα και Κύπρος. Είναι οι ίδιες οι συνθήκες? Όχι, οι συνθήκες οι διεθνείς δεν είναι ίδιες. Ήδη αναφερθήκατε σε δύο όρους οι οποίοι έχουν μεταβληθεί. Η Ελλάδα τότε ήταν μια πολύ ισχυρή χώρα, ή αν θέλετε θεωρείται ότι ήταν μια ισχυρή χώρα, ήταν ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, κοινωνική. Ήταν, αν θέλετε, η success story, μια πετυχημένη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, χάρη στην ελληνική πολιτική, εξασφαλίστηκε η ένταξη της Κύπρου Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες διπλωματικές επιτυχίες. Δεν υπάρχει προηγούμενο ένα κράτος που να έχει το 30% του έδαφους, το 40% υποκατοχήν, 40% να εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είχαμε τότε Ελλάδα ισχυρή, Κύπρο με πολύ λαμπρές προοπτικές και μια ανθυρή χρηματοοικονομική, αν θέλετε, παράδοση, και μια Τουρκία, πάω τώρα στο 2004, η οποία ήταν σε φάση πολύ μεγάλης ανόδου στο διεθνές στερέωμα. Κατά την εκτίμησή μου, και βεβαίως δεν είναι μόνο δική μου, το σχέδιο Ανάν, το 2004 αποτέλεσε και ένα γραμμάτιο των Ηνωμένων Πολιτειών προς εξόφληση προς την Τουρκία. Ήταν ένας από τους όρους, και αυτό σας το λέγω όσο πιο έγκυρα μπορώ, διότι διατέλεσα και 4 χρόνια πρέσβη στη Ουάσιγκτον από το 2005 μέχρι το 2009. Συνεπώς ήταν μία από τις δεσμεύσεις, από τις υποχρεώσεις οι οποίες είχαν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Bush Cheney, στο πλαίσιο της συνομιλίων με την Τουρκία για το άνοιγμα του λεγόμενου Βορείου Μετόπου στο Ιράκ. Συνεπώς, σήμερα όμως έχουμε μία Κύπρο, και επιτρέψτε μου να πω και μία Ελλάδα, με μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ. Αυτό αφορά αντικειμενικά γεγονότα και όχι προθέσεις των πολιτικών ηγεσιών. Έχουμε όμως και μία Τουρκία η οποία βρίσκεται στη βαθύτερη εσωτερική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, βρίσκεται σε μια φάση, αν θέλετε, αποτυχίας, διαπίστωσης αποτυχίας της πολιτικής των κυρίων Ερντογκάν και του κύριου Δαβούτογλου στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, παταγώδους θα έλεγα αποτυχίας, σε μια φάση ψύχρασης των σχέσεων διαχρονικής μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, και μια Τουρκία η οποία τη στιγμή αυτή ο ρόλος της οποίας δεν, και προσέχω τα λόγια μου, δεν την χάνει πλήρους υποστήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι θα σας έλεγαν ότι υπάρχει κρίση. Εγώ περιορίζομαι να πω ότι οι σημερινές σχέσεις δεν έχουν την ποιότητα που είχαν πριν από πολύ λίγα χρόνια, πριν από 2 χρόνια. Άρα έχουμε και τις, αν θέλετε, Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκική Δημοκρατία σε μια διαφορετική τροχιά από ό,τι ήταν πριν από 10 ακριβώς χρόνια, όταν τον Φεβρουάριο του 2004, θυμίζω το Φεβρουάριο του 2004, ακριβώς πριν από 10 χρόνια, καλά το λέτε, στη Νέα Υόρκη υιοθετήθηκαν οι γενικές γραμμές της επίλυσης του Κυπριακού, απεπέμφθιοντε εκτάς, όπως θυμάστε, με αμερικανική παρέμβαση, και πήγαμε μετά στη Λουκέρνη. Θα έλεγα ότι η υποθήκη του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε επικριθεί, είχε χαρακτηριστεί ως ακραίος κλπ, σε συνεργασία με το δίδυμο Καραμαλή Μολυβιάτη στη Λουκέρνη, κατάφεραν
αυτό το σχέδιο Ανάν, το οποίο στην πραγματικότητα επευλήθη στη Λουκέρνη, γιατί στη Λουκέρνη δεν έγινε διαπραγμάτευση. Είχαμε επίσης μία άνευ προηγουμένου πιεστική δραστηριότητα εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα τότε των Ηνωμένων Εθνών και του κυρίου Αλβάρο Ντεσότο, ο οποίος αντί για να ασκήσει την εντολή των καλών υπηρεσιών, σωστά, στην πραγματικότητα με περισσή, έτσι αν θέλετε, αυθάδεια, επέβαλε τους όρους του σχεδίου Ανάν. Τι έδειξε η ιστορία, για να είμαι πιο σύντομος. Η ασφαλιστική δικλίδα είναι το δημοψήφισμα. Και η εμπειρία στο Κυπριακό έδειξε ότι ένα κείμενο, ένα σχέδιο, μία λύση, η οποία δεν ερμηνεύεται σαν δίκαιη από την κοινή γνώμη, δεν μπορεί να περπατήσει, να σταθεί. Αυτή είναι η ουσία σήμερα και νομίζω ένα πολύ καλό χαρτί που έχει στα χέρια της η Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως η Αθήνα στην καταδιαγραμμάτευση. Δεν αρκεί, αν θέλετε, τρεις διαπραγματευτές ή τέσσερις να καταλήξουν στη διαπίστωση μια καλή συμφωνία. Υποθετικά το λέω. Πρέπει να πιστεί και η κοινή γνώμη ότι είναι. Ναι, αλλά οι όροι, επιτρέψτε μου τη διακοπή, κύριε Μαλλιά. Παρακαλώ. Παρότι μας αναφέρετε και ιστορικά ντοκουμέντα εδώ, οι όροι όμως του παιχνιδιού εντός εισαγωγικών, γιατί καλά το είπατε, είναι επί τη βάση των συμφερόντων οι διεθνείς σχέσεις και όχι του δικαίου, έχουν μεταβληθεί και για τον Κύπριο πολίτη. Δεν είναι ο Κύπριος πολίτης της ευμάρειας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της παροχής υπηρεσιών. Είναι ένας Κύπριος πολίτης σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Και αν λάβω υπόψη μου τα εντός εισαγωγικών επικοινωνιακά δωράκια που ακούγονται ήδη περί αποζημίωσης περιουσιών, περί επιστροφής κάποιων σημείων στην αμόχωστο, ναι, αυτά λειτουργούν ως δέλεαρ στο να διχαστεί η κοινή γνώμη. Προσέξτε, εγώ δεν λέω να απορρίψει, ναι, ή να δεχτεί, στο να διχαστεί όμως, να μην πάει ως ενιαίος κορμός στην όποια απόφασή της, που θα είναι δικαίωμά της. Εντάξει, αυτά που είπατε σαν πραγματικά γεγονότα είναι αληθινά. Από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι αυτός ο καταιγισμός των, αν θέλετε, θετικών δηλώσεων που είδαμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εκπλήσει. Σας υπενθυμίζω ότι και κατά τη διάρκεια της Λουκέρνης υπήρχαν συνεχείς παρεμβάσεις και του Αμερικανού Προέδρου. Υπήρχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Colin Powell με τον κύριο Μολυβιάτη. Και μπορώ να σας το πω, διότι το γνωρίζω, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω ότι σήμερα υπάρχουν και άλλες τρεις παράμετροι οι οποίοι ξεπερνούν Τουρκία, ναι, Κύπρο, Ελλάδα, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το πρώτο είναι η ενεργειακή πόρη. Αυτό που λέμε υδρογονάνθρακες. Ας το πούμε η ενεργειακή πόρη. Οι οποίοι ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν εταιρείες και ενδιαφέρουν και κυβερνήσεις. Πρωτίστως στην Ευρώπη οικονομικά, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες γεωπολιτικά. Δεύτερον, είναι το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοτουρκικές σχέσεις το 2004 ευρίσκονται σε ένα εξαιρετικό στάδιο. Σήμερα στο επίπεδο των δομών, αν θέλετε, των μονίμων δομών των δύο χωρών, που σημαίνει κυβέρνηση, διοίκηση, στρατός, αλλά κυρίως της κοινής γνώμης της Τουρκίας έναντι του Ισραήλ, είναι σε κρίσιμο, σε οριακό σημείο. Δεν αρκεί οι κυβερνήσεις να προσπαθούν να βρουν ένα σημείο επαφής, πράγμα το οποίο συμβαίνει σήμερα μεταξύ Αγκύρας και Ιεροσολύμων και Τελαβίβ, αλλά είναι ότι η κοινή γνώμη της Τουρκίας είναι δηλητηριασμένη σήμερα κατά του Ισραήλ τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτό θα περάσει αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μια περίοδος, αν θέλετε, αποκατάσταση των σχέσεων. Επιτρέψτε μου να ρυψοκινδυνεύσω την εκτίμηση ότι ποτέ εις το εγγύς μέλλον οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ δεν θα φτάσουν στο επίπεδο που είχαν πριν. Πρέπει αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έχει γίνει, λέτε, η ζημιά, δηλαδή.
Η ζημιά έχει γίνει σε επίπεδο στήριξης της επίσημης πολιτικής από την κοινή γνώμη. Σας θυμίζω ότι ήδη κατά την στιγμή που οι Αμερικανοί έκαναν την επέμβαση στο Ιράκ το 2003, η κοινή γνώμη της Τουρκίας είχε εξεγερθεί. Σωστό. Από τον Ιανουάριο του 2009 δεν είναι μόνο η κοινή γνώμη, είναι ο κύριος Ερντογκάν, είναι ο κύριος Γκιούλ, είναι ο κύριος Δαβούτογλου, είναι όλοι αυτοί που συνθέτουν αυτό που λέμε τουρκικό κράτος. Ταυτόχρονα όμως σας το λέγω, διότι το γνωρίζω, ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια έχουν γίνει σημαντικές, αν θέλετε, υπόγειες προσπάθειες να βρεθεί ένα σημείο επαφής. Και στην προσπάθεια αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρίξει μεγάλο βάρος. Άρα μου λέτε, μισό λεπτό, ότι και η περίφημη έκθεση της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας Shell πριν δύο μέρες, ναι, ότι θα ήταν συμφερότερο, και ενώ είχαμε ξεκινήσει το προσχέδιο στην Κύπρο, θα ήταν συμφερότερο σε ένας αγωγός οικονομικά να διέρχεται από Ισραήλ, Κύπρο, Τουρκία ως ενεργειακός δρόμος, ένα σενάριο που φαινόταν να μην προχωράει, διότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα λένε Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Αθήνα, Ευρώπη. Δεν έρχεται τυχαία, είναι στα πλαίσια της πίεσης για επαναπροσέγγιση, λέτε. Η επαναπροσέγγιση, αν γίνει, θα γίνει πάνω στους όρους, κυρίως πια, αν θέλετε, κάποιου συμφέροντος, όπως αυτό το λέτε. Δεν θα έχει όμως την στήριξη της κοινής γνώμης, τουλάχιστον της τουρκικής. Αυτό θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν θα έχουν, δηλαδή, μπορεί να έχουν να αποκαταστήσουν τη στρατιωτική συνεργασία σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, αν και οι Ισραηλοί πια δεν εμπιστεύονται τις τουρκικές υπηρεσίες. Τουλάχιστον για την τελευταία πενταετία θα έχουν αν θέλετε, πολλές τέτοιες τυχές, δεν θα έχουν όμως την ποιότητα που είχαν πριν. Τώρα, ξαναγυρίζω στην άλλη τη μεγάλη παράμετρο, η οποία δεν υπήρχε το 4, είναι η ανατροπή, άλλη λέξη δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πιο κατάλληλη, που συμβαίνει σε όλη τη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, μέχρι τον Περσικό κόλπο. Έτσι, έχουμε πλήρη ανατροπή των δεδομένων. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μία πρόβλεψη, μία εκτίμηση του πώς θα είναι η κατάσταση σε 5, 10, 20 χρόνια. Έτσι. Άρα λέτε ότι είναι... Αυτό το γεγονός, νομίζω, επηρεάζει όλους εκείνους που θα ήθελαν μία παγωμένη διένεξη, όπως είναι το Κυπριακό, διότι έτσι θεωρείται διεθνώς, ότι είναι μία παγωμένη διένεξη, να μπει σε μία πορεία λύσεως. Η δική μου θέση είναι ότι μία κακή λύση θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Όσον αφορά τώρα τη Shell, ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην προχθεσινή του διάσκεψη τύπου είπε, προκειμένου να διασκεδάσει, αν θέλετε, τους φόβους ότι μπορεί το ενδιαφέρον των ενεργειακών εταιριών και κυβερνήσεων να μετατεθεί να έπεται της συνολικής λύσης του Κυπριακού, είπε ότι η Eni, ο Ιταλικός κολοσσός, ο Ιταλικός ενεργειακός κολοσσός, ζήτησε επιτάχυνση των εργασιών στο οικόπεδο στο οποίο έχει στην Κύπρο, στην Κυπριακή Αιγαίος. Η Eni. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνουμε προβλέψεις βάσει, αν θέλετε, έτσι. Νομίζω ότι όχι, αυτά που προσπάθησα να σας πω, είναι πώς είναι το τοπίο, πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα... Τη στιγμή που ξεκινάει άλλος, μια νέα προσπάθεια επίλυση του Κυπριακού. Και κάτι ακόμα. Ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία, που είπε ο κύριος Δαβούτογλου. Ο κύριος Δαβούτογλου έχει πει και άλλα, και ο κύριος Ερντογκάν. Τα ακούσαμε και πριν από 10 χρόνια. Η στάση του Προέδρου Παπαδόπουλου περιείχε αρκετό, αν θέλετε, ποσοστό ρίσκου. Ήταν η γνωστή.
Η ιστορία έδειξε τις τελευταίες δεκαετίες ότι υπάρχει πάντοτε μία ελπίδα και μία ευκαιρία μετά αυτό που ονομάζουν πολλοί τελευταία ευκαιρία. Έτσι, άρα αυτό που είπε ο κύριος Νταβούτογλου θα πρέπει να το, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι κάτι καινούριο. Εγώ σας λέω θα το πούνε και άλλοι. Τώρα το είπε ο κύριος Νταβούτογλου, αύριο μπορεί να το ακούσετε και από άλλα χείλη. Πιο οικία, πιο αν θέλετε, μπορεί να το ακούσετε από Ευρωπαίους, από ορισμένες αμερικανικές πηγές. Όχι, όσο πηγαίνουμε, όσο προχωρούμε στην ουσία της διαδικασίας, που έχει έξι βασικά θέματα, τόσο θα ακούμε, θα ασκείται περισσότερο πίεση, παρότρινση, πίεση προς όλες τις πλευρές. Μεταξύ άλλων θα ακούμε ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία. Αυτό το έχουμε ακούσει αρκετές φορές και πάντως πολύ καθαρά πριν από 10 χρόνια. Θέλω σε αυτή την πρώτη επαφή και θα την πυκνώσουμε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που τα προσεγγίζετε. Οφείλω να σας πω ότι ενώ αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και προσωπική άποψη, τα αντιμετωπίζετε όσο μπορείτε ακόμη εν λειτουργία ως διπλωμάτης και καλά κάνετε, δεν παίζουν με αυτά. Θέλω όμως, μιας και εισαγωγικά αναφερθήκατε στο μοντέλο Βοσνίας, που είναι ένα καλό, όπως είπατε, διαπραγματευτικό όπλο, η σημερινή της κατάσταση, που είναι ένα λειτουργικό, αλληλοεξοντούμενο και πάει λέγοντας, να τη χρησιμοποιηθεί. Θέλω να σας ρωτήσω ένα βασικό, αυτό που το ρωτούν και πολλοί ακροατές, αν κρίνω εδώ από τα μηνύματά τους. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδης, μάλιστα, είπε ότι το μείζον, που είναι μία εκπροσώπηση, μία ηθαγένεια, ένα όνομα, μία ιδιότητα πολίτη προς τα έξω, μία κυριαρχία. Μπράβο. Το διασφαλίζουμε. Το ερώτημα των ακροατών είναι. Διεθνής κυριαρχία, ναι. Ναι, ναι. Το ερώτημα των ακροατών είναι, μα συστατικό το ΟΗΕ, για να είσαι μέλος, είναι η κυριαρχία, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να έχει καταπατημένο το 40%. Ως τέτοιο όμως έχει γίνει δεκτό, δεν έχει αποδεχτεί κανείς το ψευδοκράτος. Ρωτούν λοιπόν οι ακροατές, είναι ομοσπονδία, επειδή γράφεται, ή στην πράξη έτσι όπως είδατε τώρα το προσχέδιο, μπορεί να αλλάξει, συμφωνούμε, είναι λειτουργία συνομοσπονδίας, άρα δύο χωριστών κρατών, άρα οι Τουρκοκύπροι αποκτήσαν κράτος από εκεί που δεν είχαν. Κοιτάξτε, εγώ σας λέω ότι δεν αμφισβητώ προθέσεις, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για τους διπλωμάτες, το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς. Συνεπώς εγώ είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ την ερμηνεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο τρόπος που έχει διατυπωθεί το τελικό το κοινό ανακοινωθέν είναι, διασφαλίζει την συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης προχθές εξήγησε, ανεφέρθη λέει, η Κυπριακή Δημοκρατία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έτσι, θα εξελιχθεί η τουρκική και η τουρκοκυπριακή θέση, όσο μπορώ να θυμάμαι εγώ σε βάθος χρόνου, δηλαδή από τότε που υιοθετήθηκαν λεγόμενες γραμμές, συμφωνίες υψηλού επίπεδου του 1977 και του 1979 στη Βιέννη. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Μακαρίου τότε του 1977 ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Στη Βιέννη ήταν ακριβώς να διασφαλιστεί, να αποκλειστεί η, αν θέλετε, διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία επιδίωκαν οι Τουρκοκύπροι και οι Τούρκοι. Δηλαδή τι λέγανε, ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό το είπε και ο Ερντογκάν πριν από 2 μήνες περίπου, δημόσια, δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα έχουμε δύο καινούργιες οντότητες, μία Ελληνοκυπριακή και μία Τουρκοκυπριακή, οι οποίες από κοινού με κοινή βούληση ιδρύουν ένα καινούριο κράτος. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, και νομίζω εκεί είχε δίκιο ο πρόεδρος Αναστασιάδης, θα έπρεπε το καινούριο αυτό κράτος να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη για να γίνει μέλος. Αυτό που σας λέγω έχει ιστορικό προηγούμενο. Έτσι έγινε με την επανένταξη της Σερβίας στον ΟΗΕ. Κάποια στιγμή η πρώην Ιουγκοσλαβία έπαψε να έχει έδρα και μετά τους πολέμους στη Βοσνία, τους πολέμους της, χρειάστηκε να κάνει νέα αίτηση για να γίνει μέλος των Ηνωμένων Εθνών με το νέο όνομα. Σαν διάδοχο κράτος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Ιουγκοσλαβίας. Συνεπώς αυτό
για την ελληνική πλευρά, για την κυπριακή κυβέρνηση και την ελληνική, μάλλον για την ελληνική πλευρά, δηλαδή Κύπρος και ελλαδικός χώρος, ήταν βασική συνθήκη. Καταλάβατε. Νομίζω ότι θα πρέπει, οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης πρέπει να είναι τόσο μεγάλες, γι' αυτό λέω το μοντέλο, αυτά που συμβαίνουν στη Βοσνία, είναι δυστυχώς έτσι η διεθνής πολιτική. Χρησιμοποιείς τα επιχειρήματα τα οποία εξυπηρετούν την εκπλήρωση του στόχου σου στη συγκεκριμένη στιγμή. Σωστά. Αν οι διαπραγματεύσεις ξεκίναγαν τον Δεκέμβριο του 1995, δηλαδή ένα μήνα μετά τον Dayton για επίλυση του Κυπριακού, θα μας λέγαν όλοι: κοιτάξτε τι ωραία λειτουργεί το μοντέλο της Βοσνίας. Σήμερα βλέπουμε ότι οι ίδιοι Βόσνοι επαναστατούν, διότι ξεσηκώνονται. Γιατί? Γιατί η Βοσνία, λόγω του μοντέλου του Dayton, μένει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι, ξεκάθαρα. Άρα πώς θα δεχθώ εγώ, Κυπριακή Δημοκρατία, αν θέλετε, να μετατρέψω ένα κράτος το οποίο είναι λειτουργικό, ανεξαρτήτως των σφαλμάτων διαχείρισης της οικονομίας που έγινε, των κρισίμων σφαλμάτων, είναι λειτουργικά, λειτουργεί. Υπάρχει η κυβέρνηση, υπάρχει η Βουλή, υπάρχουν θεσμοί και είμαστε σε βαθμό καλύτερο από ό,τι υπάρχουν στην Ελλάδα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν θα το μετατρέψω σε ένα μη λειτουργικό κράτος τύπου Βοσνίας. Και κάτι ακόμα. Θυμάστε όταν ξέσπασε η λεγόμενη, όταν άρχισαν οι ανατροπές στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, είχαμε εξέγερση στα κατεχόμενα σε βάρος των τουρκικών αρχών. Σωστά. Που δεν πήρε πολύ δημοσιότητα, η αλήθεια είναι, αλλά είναι γεγονός. Άρα δεν υπάρχει στέρεο έδαφος στη μία πλευρά και ασταθές στην άλλη. Οι δικές μου δε πληροφορίες, όταν λέω δικές μου, είναι, προσπάθησα να ενημερωθώ πριν μιλήσουμε στο τηλέφωνο, είναι ότι για το κοινό ανακοινωθέν, ότι όταν ήρθε η συζήτηση για το κοινό ανακοινωθέν στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, όλα τα κόμματα, όλα τα τουρκοκυπριακά κόμματα, με εξαίρεση το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, ήσαν αντίον. Υπήρξε δε παρέμβαση, έχω αίσθηση του πώς γίνονται τέτοιου παρεμβάσεις, της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον κύριο Έρογλου, και υποθέτω και όχι μόνο της αμερικανικής αλλά και της τουρκικής, προκειμένου να συμφωνήσει ο κύριος Έρογλου. Ξέρετε διότι χθες νομίζω είχαμε και αντικατάσταση του τουρκοκύπριου διαπραγματεύσεων. Σωστό, σωστό. Είχαμε και την αποπομπή του Ντάουνερ, ο οποίος πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να χάσει την εμπιστοσύνη της κυπριακής κυβέρνησης. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετο το τοπίο από το συνηθισμένο.